σε ρυθμούς πατρινού καρναβαλιού θα κινείται το Σίδνεϊ στις 16 Μαρτίου, καθώς η Παναχαϊκή Φιλανθρωπική Ένωση «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός» διοργανώνει τον ετήσιο αποκριάτικο χορό στο Croatian Club στο Punchbowl. Η πρόεδρος της Παναχαϊκής Φιλανθρωπικής Ένωσης, Κατερίνα Βέτσικα, μας μίλησε για τα στοιχεία εκείνα που θα κάνουν τον φετινό χορό ξεχωριστό. Φέτος γιορτάζουμε το 35ο Πατρινό Καρναβάλι, το 2013, με μια πινελιά που λέμε ότι η Πάτρα από πέρσι έχει αρχίσει και βάζει χαράτσες στη θλίτση. Θα συνεχίσουμε και φέτος να δούμε τι ακριβώς είναι το χαράτσι αυτό που είχε ξεκινήσει από Ελλάδα και θα συνεχιστεί και εδώ, αλλά με ένα διασκεδαστικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινή μας ρουτίνα και να έχουμε μία αλλαγή, μία φαντασμαγορική διασκέδαση, διαφορετική από όλες τις άλλες, καθότι το Πατρινό Καρναβάλι έχει μία δική του ιστορία και συνεχώς προβάλλεται με ένα διαφορετικό τρόπο, ακόμα και εδώ στο Σίδνεϊ. Και αυτή τη χρονιά το Πατρινό Καρναβάλι συναντά αυτό του Ρίο, μιας και θα έχουμε χορευτικό συγκρότημα που θα χορέψει Latin χορούς. Βεβαίως, κάθε χρόνο εδώ στο Σίδνεϊ το φαντασμαγωγικό θέμα που έχουμε είναι το βραζιλιάνικο σόου που έχουμε και πάντοτε είναι μαζί μας με ξεχωριστούς χορευτικούς βραζιλιάνικους ρυθμούς και οπωσδήποτε σάμπα. Είμαστε όλοι κάτω από τη μουσική της σάμπα. Στην ανακοίνωση που έφτασε στα γραφεία μας κάνετε λόγο για σοκολατοπόλεμο. Τι ακριβώς εννοείτε? Αυτό είναι ένα έθιμο που έρχεται από την Πάτρα. Συνήθως το έθιμο και εδώ συνεχίζεται. Το αποκορύφωμα της βραδιάς είναι ότι έχουμε αρκετές σοκολάτες που περνώντας ο καρνάβαλος, το άρμα μάλλον του καρναβάλου που έχουμε και εμείς εδώ και όλοι οι καρναβαλιστές, ντυμένοι και μη ντυμένοι, καθώς και παιδιά που είναι ντυμένα, και πετάμε σοκολάτες και είναι αυτός ο σοκολατοπόλεμος που λέμε ότι σκοτώνονται όλοι το ποιος θα πάρει σοκολάτα για να γλυκαθεί ακόμα περισσότερο και να πει ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να έχουμε μια διαφορετική διασκέδαση σαν αυτή του Πατρινού Καρναβαλιού με το σοκολατοπόλεμο που είναι κάτι ξεχωριστό. Από πού πηγάζει η έμπνευση για τον Βασιλιά Καρνάβαλο? Συνήθως έρχεται από την Πάτρα και μπορώ να πω ότι είναι πιο πολύ για να σατιρίζουμε, όπως ξέρετε, με τον Καρνάβαλο, είναι ότι πάντα σατιρίζουμε διάφορα γεγονότα ή διάφορα πρόσωπα που είναι πάντα γύρω μας. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε και εμείς εδώ την ευκαιρία να έχουμε διαφορετικά πρόσωπα στον κάθε Καρνάβαλο που μπορεί να είναι στο κάθε χορό. Αλλά η έμπνευση αυτή πηγάζει από την Πάτρα και μπορώ να σας πω, επειδή ήμουν στην Πάτρα πριν τα Χριστούγεννα, επισκέφθηκα εκεί που το εργαστήριο και ό,τι και να σας πω είναι λίγο στο τι δουλειά και τι έμπνευση υπάρχει, ούτως ώστε να τελειώσουν το κάθε πρόσωπο του κάθε καρνάβαλου που εμείς βλέπουμε κάθε χρόνο. Φαντάζομαι θα υπάρχει και διαγωνισμός για την ανάδειξη της καλύτερης αμφίεσης, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ο διαγωνισμός είναι και για τους μεγάλους, είναι και για τους μικρούς. Πάντα τα ποσά τους αμείβουμε με χρηματικό ποσό. Δεν έχει σημασία το πόσο μεγάλο είναι το ποσό, αλλά το ότι όλοι συμμετέχουν είναι πολύ πιο σημαντικό για όλους μας. Σε όλα αυτά τα χρόνια που διοργανώνονται αποκριάτικοι χοροί, με αφορμή το Πατρινό Καρναβάλι, και ήταν η αμφίεση εκείνη που σας προκάλεσε μεγαλύτερη έκπληξη, που σας άρεσε αν θέλετε περισσότερο? Οι αμφιέσεις μπορώ να πω ότι είναι όλες έξυπνες. Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω και να πω για κάποια ιδιαίτερα. Και θεωρώ το ότι ο κάθε καρναβαλιστής μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί και να βρει κάτι καλύτερο και να μεταμφιεστεί και να πάρει μέρος, έχει και αυτό την ιδιαιτερότητά του και είναι κάτι ξεχωριστό για όλους μας. Ωραία λοιπόν, κυρία Βέτσικα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εκεί νομίζω με τις αμφιέσεις μας όλοι για να διασκεδάσουμε μαζί σας. Βεβαίως, σας περιμένουμε το Σάββατο 16 Μαρτίου στο Croatian Club αυτή τη φορά. Η τιμή εισιτηρίου να πω μόνο ότι είναι $70 και τα παιδιά είναι δωρεάν και έτσι έχουμε καταφέρει να έρχονται οι οικογένειες ολόκληρες τη στιγμή που θέλουμε όλοι να συμμετέχουμε και να είμαστε όλοι στο ρυθμό της αποκριάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή αποκριά σε όλους.